Η επόμενη δοκιμαστική πτήση του πυράβλου Starship της SpaceX είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η SpaceX στοχεύει στις 14 Μαρτίου για την τρίτη δοκιμαστική πτήση του οχήματος Starship. Το Starship αποτελείται από δύο μέρη. Το ανακυκλώσιμο ανοξείδωτο ανώτερο στάδιο γνωστό επίσης ως Starship και το πρώτο επίπεδό του, το Super Heavy. Μαζί, το ύψος τους φτάνει πάνω από 122 μέτρα. Η εταιρεία πραγματοποίησε πρόσφατα ένα κρίσιμο τεστ άντλησης καυσίμου τον Μάρτιο στο εργοστάσιο της Starbase κοντά στο Boca Chica, Τέξας. Το Starship και το Super Heavy είναι σχεδιασμένα για πλήρη επαναχρησιμοποίηση. Μαζί, αποτελούν τον ισχυρότερο πύραυλο στον κόσμο και μπορούν να εκτοξεύσουν έως και 165 τόνους σε τροχιά. Η NASA επέλεξε το Starship να προσγειώσει αστροναύτες στο φεγγάρι κατά την επερχόμενη αποστολή Artemis 3 που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί όχι πριν το 2026. Ωστόσο, το Starship πρέπει να ξεπεράσει μερικά εμπόδια πριν συμβεί αυτό. Καταρχάς, πρέπει να φτάσει σε τροχιά. Στις δύο πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις του πυράβλου, μία τον Απρίλιο του 2023 και μία άλλη τον Νοέμβριο του 2023, το Starship απέτυχε να το πράξει. Κατά την πρώτη δοκιμαστική πτήση, το Starship απέτυχε να χωριστεί από το Super Heavy και άρχισε να πέφτει. Η SpaceX έκανε τον πύραυλο να εκραγεί λίγο πριν τα 4 λεπτά, μετά την απογείωση. Κατά τη δεύτερη δοκιμαστική πτήση του, το Starship της SpaceX χωρίστηκε με επιτυχία από το Super Heavy περίπου 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Αλλά το Super Heavy εξεράγει λίγο μετά, σε μια μαζική αέρια έκρηξη. Μετά τη δεύτερη δοκιμαστική πτήση, η Ομοσπονδιακή Διεθνής Υπηρεσία Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών εντόπισε 17 δράσεις διόρθωσης που πρέπει να πραγματοποιήσει η SpaceX πριν την επόμενη πτήση, 10 στο Starship και 7 στον Super Heavy εκτοξευτή. Η SpaceX ολοκλήρωσε αυτές τις ενέργειες, σύμφωνα με μια ανακοίνωσή της στις 26 Φεβρουαρίου.